ότι θα επιχειρηθεί να καλυφθούν όλες οι αιτήσεις που έγιναν από την Κρήτη για το πρόγραμμα Εξοικονομώ, δεσμεύθηκε από το Βήμα της Βουλής ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Κρέκας, απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου του Κινήματος Αλλαγής, Βασίλη Κεγκέρογλου, ο οποίος αναφέρθηκε σε κατάφορη αδικία σε βάρος του νησιού, ο περιορισμός του προϋπολογισμού κατά 30 εκατομμύρια ευρώ. Θα αναζητήσουμε και θα βρούμε αυτές τις πηγές, ώστε να αυξήσουμε τον προϋπολογισμό του προγράμματος και έτσι να μπορέσουν οι περισσότεροι, ακόμα και όλοι, αν ή δυνατόν οι επιλαχόντες, να καλύψουν, να προχωρήσουν στην ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού τους. Για να έρθει ο Κρητικός στην ίδια μοίρα με αυτόν του Νοτίου Αιγαίου, θα πρέπει να αυξηθεί κατά 30 εκατομμύρια. Ή και με το Θεσσαλό, 28,5 εκατομμύρια. Δεν γίνεται να συμβαίνει αυτό συνεχώς με την Κρήτη. Όπως είπε ο κύριος Κεγκέρογλου, από το συνολικό προϋπολογισμό των 630 εκατομμυρίων ευρώ, η Κρήτη προβλέπεται να πάρει 27,2 εκατομμύρια. Όπως υπολογίστηκε, είπε ο βουλευτής, σε κάθε κρητικό αντιστοιχούν μόλις 42,80 ευρώ, όταν για κατοίκους, για παράδειγμα, του Νοτίου Αιγαίου αντιστοιχούν κατ' άτομο 92 ευρώ ή της Θεσσαλίας 88 ευρώ. Είναι αποκαλυπτικότατα τα στοιχεία και είναι, θα έλεγα, εξόφθαλμοι και πολύ μεγάλη η αδικία που γίνεται για την Κρήτη. Ο κύριος Κεγκέρογλου υπενθύμησε στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας ότι είχε επισημάνει μέσω κοινοβουλευτικού ελέγχου την αδικία εις βάρος της Κρήτης και κατά τη δεύτερη φάση του προηγούμενου προγράμματος, όπου ο μειωμένος προϋπολογισμός ύψους 28,2 εκατομμυρίων ευρώ είχε σαν συνέπεια να κατατεθούν 4.468 αιτήσεις και να εγκριθούν μόλις 1.308. Έχουμε επομένως πάρα πολλούς λόγους να διαμαρτυρόμεθα και να ζητάμε διόρθωση των πραγμάτων. Και ένα παραπάνω που μας υποσχεθήκατε και εσείς και ο κύριος Γεωργιάδης, ότι στις σεισμόπληκτες περιοχές θα μπει 5% παραπάνω. Και όλοι οι κριτικοί οι οποίοι έχουν κάνει αίτηση στον νέο Εξοικονομώ, στόχος μας είναι να μπορέσουν να αναβαθμίσουν το ενεργειακά το σπίτι τους. Ο κύριος Κρέκας πάντως ανήγγειλε ότι το επόμενο διάστημα θα αναρτηθεί πίνακας με τις 50.000 αιτήσεις που μπορούν να καλυφθούν από τον υπάρχον προϋπολογισμό σε σύνολο 90.000 οριστικοποιημένων αιτήσεων πανελλαδικά. Όπως ενημέρωσε ο Υπουργός, από την Κρήτη συνολικά έχουν κατατεθεί 3.423 αιτήσεις.